Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Γραφειοκρατική μεν, αλλά όχι ακατόρθωτη, αναμένεται να αποδειχθεί διαδικασία απόδειξης λανθασμένης επιβολής προστίμου για ανασφάλιστο όχημα για χιλιάδες φορολογούμενους που ήδη καταφεύγουν στις εφορίες διαμαρτυρώμενοι για το ραβασάκι των 250 ευρώ. Στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών αναγνωρίζουν πως ένα ποσοστό 20% του συνόλου του 1 εκατομμυρίου ειδοποιητηρίων που εκδόθηκαν για ανασφάλιστα οχήματα ενδεχομένως να ενσωματώνει λάθη. Πάνω από 230.000 φορολογούμενοι αναφέρουν πως το πρόστιμο είναι άδικο, μιας και καλούνται να πληρώσουν για αυτοκίνητο ή μηχανή που δεν έχουν ή που έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους, μένει μόνο να το αποδείξουν. Αισιόδοξο για την πορεία τη εγχώρια αγορά ακινήτων εμφανίζεται ο Θεόδωρο Χαραγκιόνη, εκτελεστικό πρόεδρο του ομίλου Χαραγκιόνη. Μιλώντα στο insider.gr, αποκαλύπτει τα σχέδιά του για το εκπτωτικό εμπορικό κέντρο Capital, που θα λειτουργήσει στο κέντρο τη Αθήνα εντό του έτου. Ενώ παράλληλα καυτηριάζει το φορολογικό καθεστώ που λειτουργεί ω αντικίνητρο, τονίζοντα ότι η Ελλάδα δεν θα βγει από την κρίση με την μείωση των συντάξεων, αλλά μόνο μέσα από τι επενδύσει. Πληρώσει για 1.000 ευρώ σε 1.000 πολίτε που θα βγαίνουν από πληρωτίδα επειδή έκαναν συναλλαγέ μέσω POS κάθε μήνα ξεκινά στα τέλη Ιουλίου του Υπουργείου Οικονομικών. Φέτος έχει υπολογιστεί να μοιραστούν 12 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι αν το σύστημα εφαρμοστεί από το τέλος Ιουλίου, τα ποσά που θα μοιράζονται μπορεί και να αυξηθούν. Εάν ο φορολογούμενος που θα κληρωθεί έχει βεβαιωμένες σύλληξη πρόθεσμες οφειλές, η επικρατέστερη σκέψη είναι το ποσό που θα κερδίζει να συμψηφίζεται με τις οφειλές που τυχόν υπάρχουν. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο και μέσα στο 823,90 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,33%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.